Μου πείτε παρακαλώ τι έχει αγοραστεί με 11 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν αγοραστεί. Ναι. Μεταλλιοκτησία 317.000 στρεμάτων. Ξαναπέστε το σας παρακαλώ γιατί αυτό με ανεβάζει. Μεταλλιοκτησία 317.000 στρεμάτων. Μεταλλιοκτησία 317.000 στρεμάτων. Βελάνη, έχεις ατυχήσει ρεκόρ εδώ που κάθεσαι στο κοντρόλ. Για συνέχισε. 310 σπίτια. Πόσα? 310 σπίτια. 310 σπίτια, παιδιά. 300, για συνέχισε. 11.000 τετραγωνικά μέτρα αστικών οικοπαίδων. 11.000 τετραγωνικά μέτρα αστικών οικοπαίδων. Και αστικά οικόπεδα. Ωραία. 2.500 στρέμματα γης. 2.500 στρέμματα, άλλα. 30.000 τετραγωνικά μέτρα γραφείων και βιομηχανικών κτηρίων. Έτσι, για να έχουμε και να καθόμαστε. Κάπου να κάτσουμε, λοιπόν. 30.000 τετραγωνικά μέτρα βιομηχανικών χώρων. Δύο υπόγεια μεταλλεία με φρέατα και συστήματα στοών. Μεταλλεία πήραμε, να μην πάρουμε. Δύο μεταλλεία, στάσια, ναι. Εγκαταστάσεις λιθογόμωσης, δύο ναι. Πλήρη συγκροτήματα εμπλουτισμού, ναι. Αποθήκες, οχήματα και μηχανήματα μετάλλου. Και οχήματα παλιά θα ήταν εκεί πέρα και τα λοιπά. Εντάξει. Και κάτι θέλει να συμπληρώσει από εδώ και ο Κώστας. Πέστε το όνομά σας πολύ δυνατά, παρακαλώ, για να έχουμε ακουστική, να το κάνουμε λιγάκι έτσι. Να είναι. Πέστε μου το όνομά σας. Ευθυμίου Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος. Μικρόφωνο. Ναι, δώστε την μπανάνα. Παρακαλώ. Ξανά. Δώστε τα. Ναι, σε αυτά που ανέφερε η Κατερίνα, να μην ξεχνάμε και τα αποθέματα που είχε στηβιασμένα η εταιρεία του Μποδοσάκη, τα οποία σήμερα με την άνοδο τιμής των μεταλλευμάτων, τα πουλάει στην Κίνα ο Μπόμπολας και εισπράττει χρήμα χωρίς να εξορίσει. Δηλαδή, τι λέτε, αυτά ήταν συγκεντρωμένα, δηλαδή είναι. Εγώ δεν είμαι μεταλλιολόγος, αλλά. Δεν είμαστε στον κόλπο. Είναι χώμα με χρυσό μέσα, ε. Όχι, είναι τα υπολείμματα από την εκμετάλλευση του Μπόμπολας, τα οποία τα είχε αναποθέσει σε μια λίμνη. Πολύ πράγμα. Και επειδή προβλέπεται να γίνει το εργοστάσιο χρυσό από την εποχή εκείνη, είχε μέσα ψήγματα χρυσού, αυτά πουλάει σήμερα ο Μπόμπολας. Και τα παραδώσαμε έτοιμα. Με 11 εκατομμύρια αγόρασε υπολείμματα αξίας 280 εκατομμυρίων. Τι λες? 11 εκατομμύρια πήρε 280. Πού είναι ο Παναγόπουλος? Πού είναι? 11, 280. Μόνο. Για πάμε παρακάτω. Κυρία Ιγκλέση, ποιος είναι δεξιός εδώ? Γιατί η κυρία Ιγκλέση είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.